Προσεγγίζουμε σήμερα την πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης μέσα από ένα πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο ονομάζεται 1 στα 5. Γιατί 1 στα 5 παιδιά στην Ευρώπη πέφτει θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής κακοποίησης. Στην Ελλάδα το ποσοστό ανέρχεται περίπου στο 16% σύμφωνα με έρευνα που πριν από μερικά χρόνια πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας. Όπως αντιλαμβάνεστε, το ποσοστό είναι ιδιαίτερα υψηλό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δράσουμε άμεσα και αποτελεσματικά. Δική μου αποστολή είναι να ενημερώσω ως συντονίστρια του προγράμματος και να ευαισθητοποιήσω γονείς και παιδιά. Με ποιο τρόπο το κάνω αυτό? Μέσα από πολύτιμα εργαλεία που μου παρέχει το Συμβούλιο της Ευρώπης. Πρόκειται για ένα παραμυθάκι, η Κίκο και το Χέρι, και για δύο ιστορίες κινουμένων σχεδίων που θα μοιραστούν όλα στους γονείς και στα παιδιά δωρεάν, προκειμένου να τα παρακολουθήσουν στο σπίτι και εκεί να διδαχτούν τους χρήσιμους κανόνες. Ποιοι είναι αυτοί επιγραμματικά? Είναι ο κανόνας του εσώρουχου, που λέει ότι δεν πρέπει ένα παιδί να επιτρέπει σε κανένα να το αγγίζει στην περιοχή η οποία κατά κανόνα καλύπτεται από το εσώρουχό του. Γιατί οι δράστες τις περισσότερες φορές είναι πρόσωπα από το οικείο περιβάλλον του παιδιού, από το στενό οικογενειακό, συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον του παιδιού. Έτσι, αυτό δεν μπορεί να υποψιαστεί ότι συγκεκριμένος άνθρωπος έχει στόχο να το βλάψει. Με αποτέλεσμα να είναι δεικτικό σε αγγίγματα που δεν θα έπρεπε. Έρχεται λοιπόν η καμπάνια να προσδιορίσει ως εμφανές όριο, που είναι εύκολο για το παιδί να θυμάται το κακό άγγιγμα, το εσώρουχο. Έπειτα, προσδιορίζουμε στο παιδί τη διαφορά ανάμεσα σε ένα καλό και ένα κακό μυστικό. Γιατί όπλο των δραστών αποτελεί μυστικότητα. Οι δράστες ζητούν από το παιδί να το κρατήσει μυστικό, αυτό δεν θα έρθει να μας το πει και ο δράστης συνεχίζει να το παρενοχλεί. Είναι πολύ σημαντικό βέβαια να δώσουμε και τις απαραίτητες κατευθύνσεις στους γονείς, να ξέρουν πότε ένα πρόσωπο από το οικείο περιβάλλον μπορεί να είναι ύποπτο. Γιατί στόχος δεν είναι να γίνουμε φοβικοί και καχύποπτοι και να απομακρύνουμε το παιδί μας από την αγάπη και τα χάδια που μπορεί να δεχτεί από το οικείο περιβάλλον, αλλά να διευκολύνουμε και τους μεγάλους να καταλάβουν πότε μια συμπεριφορά είναι ύποπτη. Πάντα στο Μέγας Αλέξανδρος, μια ξεχωριστή βραδιά απόψε. Η κυρία Έλενα Ράπτη είναι εδώ κεντρική ομιλητής. Μας έχει επισκεφτεί, θα μιλήσουν για την παιδική κακοποίηση. Και όταν ξέρετε ότι από τα παιδιά που έρχονται από κάτω, αυτοί που μεγαλώνουν, στελεχώνουν την κοινωνία μας. Όταν λοιπόν αφορίζουμε την κοινωνία και λέμε κοινωνία φταίει για όλα, μήπως φταίνε εκείνοι οι οποίοι μεγάλωσαν παιδιά για να τα φέρουν στην κοινωνία και να μην μπορούν να προσαρμοστούν μέσα σε ένα περιβάλλον και βγάζουν ό,τι έχουν μαζέψει από την παιδική τους ηλικία? Αυτά όλα λοιπόν είναι η κοινωνία την οποία ζούμε, την οποία την τιμάζουν οι γονείς και οι δάσκαλοι. Ο δάσκαλος δεν είναι αυτός ο οποίος κάθεται ακριβώς πάνω στον νόμο. Δεν έχεις παιδί μου αθλητική περιβολή, απουσία και κάτσε στην άκρη για να μην τραυματιστείς. Δεν έχεις παιδί μου τα χρήματα για την εκδρομή, κάτσε στην άκρη. Ο δάσκαλος για μένα είναι άλλο. Ο δάσκαλος είναι αυτός που προετοιμάζει μαζί με την οικογένεια την κοινωνία που αφορίζουμε. Για όλα αυτά η κοινωνία. Όχι, για όλα αυτά είμαι εμείς. Οι δάσκαλοι και οι γονείς. Αν η κοινωνία είναι όπως είναι, κάποιοι την τίμασαν να είναι έτσι. Και αυτοί που τίμασαν την κοινωνία να είναι έτσι, είναι οι υπεύθυνοι της κοινωνίας. Γιατί τα κουκουλώνουμε τα πράγματα? Γιατί βλέπω πολλούς συναδέλφους με εδώ μέσα. Γιατί εμείς δεν είμαστε εκείνοι οι οποίοι κάνουμε βήματα πίσω όταν γνωρίζουμε το τι συμβαίνει μέσα στα σπίτια? Γιατί παίρνουμε συνεντεύξεις, κύριοι διευθυντές, από τα παιδιά, όπως λέει ο νόμος και όπως λέει και ο ηθικός νόμος, όταν έρχονται σχολείο, να τα καλέσουμε 5 λεπτά, 10 λεπτά, να τα δούμε μια φορά? Και όταν τα βλέπουμε, εμείς ξέρουμε πολύ καλά τι βλέπουμε. Υπάρχουν παιδιά που αντί να παίζουν ανέμελα στο δωμάτιό τους, κατασκευάζουν παιχνίδια μέσα στα οποία προσπαθούν να κρυφτούν για να γλιτώσουν από τον εφιάλτη που ζουν. Σήμερα βρίσκομαι κοντά σας ως συντονίστρια της καμπάνιας, όπου αυτόν τον ρόλο τον ανέλαβα ως μέλος στην ελληνική αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Συνολικά, από το Ελληνικό Κοινοβούλιο μετέχουν 14 βουλευτές. 2-3 βρίσκονται σε κάθε επιτροπή, όπου εκεί ο βουλευτής εκπροσωπεί το κόμμα του. Όμως το δίκτυο κοινοβουλευτικών για τον τερματισμό της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης μετέχει πάντα ένας βουλευτής, ο οποίος δεν εκπροσωπεί το κόμμα του, εκπροσωπεί τη χώρα του. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ο ρόλος του είναι υπερκομματικός. Η υποχρέωση της χώρας μας ήταν να συντονίσουμε αυτή την καμπάνια μέχρι το τέλος του 2016. Εμείς μέχρι τότε εδώ στην Ελλάδα είχαμε πραγματοποιήσει περίπου 200 εκδηλώσεις, αλλά είχαμε πάνω από 180 προσκλήσεις σε αναμονή. Έτσι λοιπόν ζήτησα από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Ευρώπης την άδεια προκειμένου να συνεχίσω την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση, ώστε τα μηνύματα να φτάσουν σε κάθε σπίτι, σε κάθε παιδί. Υπέγραψα λοιπόν σύμφωνο συνεργασίας απευθείας με το Children's Right Division του Συμβουλίου της Ευρώπης, γιατί η καμπάνια 1 στα 5 ανήκει στο ευρύτερο πρόγραμμα του Συμβουλίου, το οποίο ονομάζεται Χτίζοντας μια Ευρώπη για και με τα παιδιά. Για τα παιδιά, διότι απευθύνεται σε πολύ τερφερές ηλικίες, σε ηλικίες 4 ως 8-10 ετών.
με τα παιδιά, διότι όπως θα δείτε και στα ενημερωτικά εργαλεία της καμπάνιας, πρωταγωνιστές είναι μικρά παιδιά. Άρα τα μηνύματα περνούν από τα παιδιά προς τα παιδιά με τρόπο απλό, ευχάριστο και κατανοητό.